Φίλες και φίλοι χαίρετε, με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο ότι είμαι απορριμμένη με όχι θετικό τρόπο. Διαβάζω πράγματα εδώ πέρα στο mail που μου στέλνει ένα νεαρό αγόρι, τα οποία με έχουν ταράξει, Σι θέμελα. Όπως βλέπετε στον τίτλο του βίντεο, το ερώτημα είναι θεραπεία μεταστροφής από ψυχολόγο με τρία ερωτηματικά και τρία θαυμαστικά. Και για το η θεραπεία μεταστροφής που θεωρώ ότι είναι κάτι εξαιρετικά αντιεπιστημονικό και είναι και παράνομο σε αρκετές χώρες και γίνεται μεγάλο κίνημα τώρα παγκοσμίω ούτω ώστε αυτές οι λεγόμενες θεραπείες μεταστροφής να παγορευθούν. Αλλά είμαι σε μεγάλη απορία αν αυτό το πρόσωπο το οποίο αποκαλεί ψυχολόγο νεαρός που μου γράφει είναι όντως ψυχολόγος. Λοιπόν, γεια σας, γεια σου αγάπη μου. Πιο πολύ θέλω να σας μιλήσω παρά να πάρω απαντήσεις, αλλά φυσικά είναι θεμητή κάθε άποψη. Εγώ είμαι 21 στα 22 μου έτη και είμαι γκέι. Ωραία, μια χαρά. Στα 18 μου περίπου αποκάλυψα μετά από πίεση στη μητέρα μου ότι ήμουν ερωτευμένο με έναν άνδρα αρκετά χρόνια μεγαλύτερο μου. Η μητέρα μου με άκουγε όταν της το έλεγα. Φαινόταν να ενδιαφέρεται, δεν ήθελε και πολύ. Λίγες μέρες πριν είχα πάει σε μια ψυχολόγο φίλη της μητέρας μου, η οποία όμως επειδή δεν είχε γραφείο μου έλεγε να πηγαίνει ως σπίτι της. Εγώ δεν είμαι σίγουρη αν αυτή η γυναίκα είναι ψυχολόγος, πραγματικά. Εγώ της το ζήτησα να πηγαίνω και εκείνη δέχτηκε. Τέλος πάντων, εκείνη διαπίστωσα πώς μιλούσε με τη μητέρα μου και της μετέφερε μάλλον σχεδόν όλα όσα της έλεγα γιατί έπρεπε να θεραπεύσει εντός αγωγικών την ασθενειά μου. Απαγορεύεται από τη διοντολογία των ψυχολόγων ο ψυχολόγος να μιλάει με το γονιό, με το σύντροφο, με οποιοδήποτε άλλο ε, πρόσωπο που συνδέεται με το θεραπευόμενο του ή όχι και να λέει τι λέγεται στην συνεδρία. Ό,τι λέγεται στη συνεδρία είναι αυστηρό εμπιστευτικό. Και επίσης μία ψυχολόγος που είναι φίλη της μαμάς σου απαγορεύεται να σε αναλάβει. Δηλαδή δεν πρέπει με το ψυχολόγο να έχεις προηγούμενη σχέση άλλου είδου, Δηλαδή να είναι ένα φιλικό σου πρόσωπο ή να, ακόμη χειρότερα να είναι ένα πρόσωπο που είναι φίλη και τι σημαίνει να θεραπεύσει την ασθένειά σου. Η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια και έχουμε κάνει πρόσφατα ένα βίντεο οδηγητικό στο οποίο τόνισα, τόνισα με πολύ έντονα λόγια όλα αυτά. Θα βάλω την στην περιγραφή του βίντεο αυτού το link με εκείνο το βίντεο. Αν τυχόν δεν το είδες εσύ ή κάποιοι άλλοι που βλέπουν αυτό το βίντεο. Μου είχε πει ατάκες αυτή η ψυχολόγος, ξαναλέω δεν μπορώ να πιστέψω πως είναι ψυχολόγος, όπως εδώ δεν είναι ισορροπημένε οι straight σχέσει, θα είναι οι γκέι. Έλεω, πε Δεν είσαι ομοφυλόφιλο, εσύ έχει αλλάξει τη φύση σου. Και άλλα τέτοια ωραία. Όχι, δεν είναι ωραία, είναι πανάσχημα. Πανάσχημα αυτά που σου λέγε. Απαράδεκτα, κακοποιητικά. Το θέμα είναι ότι εγώ τότε δεν ήξερα ότι ήμουν γκέι. Και με όλη αυτή την αντίδραση, εγώ μέσα μου λέω είμαι. Το πήρα απόφαση. Δεν ξέρω ποια ψυχολογική θεωρία το αποδεικνύει αυτό. Ίσως αντίστροφη ψυχολογία. Ε, reverse psychology. Αντίστροφη ψυχολογία, δηλαδή ότι κάνεις το αντίθετο από αυτό που σου λένε. Ε, σίγουρα αντέδρασε και με το δίκιο σου, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται κάποιο από αντίδραση γκέι. Γίνεται... Δεν γίνεται γκέι, γεννιέται γκέι. Τη έλεγα λοιπόν ψέματα ότι ήμουν πλέον straight και θεραπεύτηκα και στη μάνα μου το ίδιο έλεγα. Η μάνα μου όταν της το είπα μου είπε «Άμα το μάθει ο πατέρας σου θα πεθάνει». Και εγώ θα απαντούσα έτσι πολύ απλά και με πολύ ευγένεια ψόφο. Αν είναι να πεθάνει επειδή εγώ έχω γεννηθεί και η Ξέρω ότι κάποιοι θα μου πείτε είναι η πιο ιερή σχέση η σχέση του γονιού με το παιδί και είναι η πιο ιερή σχέση με τους γονείς και είσαι μια ψυχολόγος η οποία χαλάστησε την ιερότητα των σχέσεων. Όχι, άμα είναι ο πατέρας μου να πεθάνει επειδή εγώ έχω γεννηθεί γκέι ψόφο. Αν είναι ο πατέρα μου να πεθάνει επειδή εγώ δεν αντέχω να είμαι σε ένα γάμο στον οποίο κακοποιούμε και θα χωρίσω, ψώφω. Άμα είναι ο πατέρα μου να πεθάνει επειδή εγώ είμαι αυτό, ψώφω. Δεν το εύχεσαι αυτό. Ξέρω ότι είναι σαν κατάρ αυτό το πράγμα. Δεν το εύχεσαι στα καλά καθούμενα. Το εύχεσαι όταν σου λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Και όταν κάνει την υπέρτατη επίκληση στο συνέστημα ότι θα πεθάνει αν εσύ ο εαυτός σου. Και η μάνα μου επίση μου είπε πω με είχε ρωτήσει μια φορά ο πατέρα σου αν είσαι γκέι. Ε, ναι, βέβαια, κλασικά εικονογραφημένα. Όλοι οι γονεί των γκέι παιδιών το ξέρουν από πολύ νωρί ότι τα παιδιά του είναι γκέι, γιατί γεννιέται κάποιο γκέι, δεν γίνεται. Άρα ζω, λέει το παιδί, σε ένα σπίτι που πριν τα 18 μου γνώριζα. Μάλιστα. Και κανεί δεν είπε κάτι. Βεβαίω, πού να αναλάβουν τη γονεϊκή ευθύνη, πού να είναι γονεϊκοί γονεί. Η έγνοια του είναι να μην πεθάνουν να μα είσαι γκέι. Και κανεί δεν είπε κάτι. Δεν έκαναν τι δύσκολε ερωτήσει. Και εγώ δεν άνοιξα κουβέντα. Αγάπη μου, εσύ ω έφηβο, ω νεαρό παιδί, πώ να ανοίξει κουβέντα, αν νιώθει και το κλίμα και όλα ότι είναι αρνητικό. Νιώθω πολύ εχθρικό το περιβάλλον πλέον. Δεν τολμάω να μιλήσω. Μάλιστα, αυτέ είναι οι αγίε ελληνικέ οικογένειε. Να νιώθουν τα παιδιά εχθρικό το περιβάλλον μέσα στο σπίτι του και να μην τολμούν να μιλήσουν. Γιατί τα έχουμε κακοποιήσει συναισθηματικά, τα έχουμε χειραγωγήσει, κάνουμε συνεχώς επίκληση στο συνέστημα στα παιδιά μας και ειδού τα αποτελέσματα. Μετά από όλη αυτή την τρέλα που κράτησε ένα χρόνο, δεν ξαναπήγα σε αυτή την ψυχολόγο, η οποία σημειωτέων μόνη της παραδέχτηκε πως δεν τήρησε τη διεντολογία και με καλούσε για φαγητό σπίτι της, πήγα μερικές φορές και επίσης για σινέμα. Δεν νομίζω να είναι ψυχολόγο. Ελπίζω να μην είναι ψυχολόγο. Να λέει πω είναι ψυχολόγο, αλλά να μην είναι. Φέτο με πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν το σήκωσα. Και μια φορά την είδα στο δρόμο και την απέφυγα. Σήμερα πλέον δεν νιώθω αρνητικά συναισθήματα για αυτή. Η αδερφή μου βέβαια λέει ότι θέλει να τη κάνει μήνυση. Τέλο πάντων, εγώ ξαναπήγα σε αυτήν πριν από 1,5 χρόνο και τη ρώτησα για εκείνο το αγόρι που ερωτεύτηκα. Μου είπε να μην του το πω γιατί θα το πει παντού. Είχε στείλει το αγόρι πρόσφατε, πέρσι ένα mail ότι είχε ερωτευτεί κάποιο στη σχολή και με ρωτούσε κάποια πράγματα. Και πώ δεν, δεν θα θέλω να πηγαίνω στη σχολή μου και τέτοια. Ψυχολόγο και καλά που τρομοκρατεί τα παιδιά αντί να του δίνει θάρρο και ελπίδα να ζήσουν. Φαντάζομαι αυτό σε μένα δημιουργεί ενοχέ και πολλέ φορέ ένιωθα σαν να είχα κάνει φόνο. Για να καταλήξω, δεν μπορώ να εμπιστευτώ ψυχολόγο. Αδυνατό να πάω, δεν μπορώ. Συγγνώμη για το τεράστιο κείμενο. Ιστερόγραφο, παραπάνω λεπτομέρειε για αυτήν την ψυχολόγο ήταν περιττέ. Μπορείτε να φανταστείτε τι μου έλεγε, για παράδειγμα, θα νιώθει ότι δεν ανήκει πουθενά κλπ. Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Απαράδεκτη. Απαράδεκτη. Συμφωνώ με την αδερφή σου. Απαράδεκτη. Κακοποιητική. Λέω, αγάπη, του λέω αγάπη μου, πού γίνει αυτό το πράγμα, πού συνέβη. Μου λέει, Έγινε πριν τρία χρόνια περίπου και ζει στην Ελλάδα αυτό. Και του λέω θα το κάνω ένα βίντεο γιατί θέλω να μιλήσω για αυτές τις θεραπείες μεταστροφής και θέλω να μιλήσω για αυτές τις ηλίθιες απόψεις οι οποίες όταν εκφέρονται από ανθρώπους οι οποίοι λένε πως είναι ψυχολόγοι πραγματικά δεν πιστεύω ότι αυτή είναι κανένα ψυχολόγος ίσως είναι κάτι άλλο, ίσως έχει κάνει κάποιο σεμινάριο κάτι και αυτονομάστηκε ψυχολόγος, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ψυχολόγος πραγματικά και λέει δεν είχε γραφείο και σε κάλεσε σπίτι, δεν ξέρω Πάντω, αν είναι, πρέπει να τη αφαιρεθεί η άδεια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να, 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 να κάνει εν έτη 2023 θεραπεία μεταστροφή και να ταΐζεις στα παιδιά φόβου, προκαταλήψει, κοινωνικά στερεότυπα για να θεραπεύσεις κάτι το οποίο πλέον έχει 50 χρόνια που ο παγκόσμιος επιστημονικός χάρτης, η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει ότι δεν είναι ασθένεια. Το Δεκέμβριο του 1973 βγήκε από τον DSM η διάγνωση τη ομοφιλοφιλίας. Έχει 50 ολόκληρα χρόνια που οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι παγκοσμίω γνωρίζουμε και διδασκόμαστε ότι δεν είναι ασθένεια η ομοφυλοφιλία. Θυμάμαι όταν ήμουν φοιτήτρια στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη από το 1993 μέχρι το 1997, τότε δηλαδή πριν 30 χρόνια, που μας έλεγαν οι καθηγητές μας για ένα σωρό μελέτες οι οποίες αποδείκνυαν ότι αυτές οι θεραπείες μεταστροφής είναι βλαβερές, είναι επικίνδυνες και προκαλούν σοβαρά ψυχιατρικά, όχι απλώς ψυχολογικά, ψυχιατρικά προβλήματα στους ανθρώπους που τις δέχονται. Το θυμάμαι πολύ καθαρά. Αυτό που μας τόνιζα στο Πανεπιστήμιο πριν 30 χρόνια, είναι ότι είναι εγκληματικό κάποιο να υπόκειται σε θεραπεία μεταστροφή, ότι είναι πλήρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και ότι είναι επιβλαβέ για την ψυχική και τη σωματική του υγεία. Ποια είναι αυτή η γυναίκα που ενετει έτη 2023 χρόνια πριν σου λέει όλες αυτές τις μαλακίες, όλες αυτές τις μπουρδες, όλες αυτές τις ανοσιότητες, τις ηλικιότητες. Ποιος είναι αυτός ο εξαιρετικά κακοποιητικός άνθρωπος. Απαγορεύεται να σου λέει αυτά τα πράγματα. Όταν είσαι ψυχολόγος οφείλεις, οφίλης, να αφήσεις την άκρη τις προσωπικές σου προκαταλήψεις και τα προσωπικά σου στερεότυπα Να πας να κάνεις θεραπεία εσύ ο ίδιος να ξεπεράσεις τα κομπλεξιλίκια σου και τα δικά σου καταπιεσμένα αποθυμένα που δεν ξέρω ποια είναι Δεν ξέρω παιδιά, εγώ μέχρι σήμερα Όσε φορέ έχω συναντήσει άνθρωπο ο οποίο να είναι ακραία ομοφοβικό, γιατί αυτή η ψυχολόγο είναι ακραία ομοφοβική και η μάνα σου είναι ακραία ομοφοβική και ο πατέρα σου είναι ακραίο ομοφοβικό. Όσε φορέ έχω συναντήσει άνθρωπο ακραία ομοφοβικό, αυτό που συνήθω παρατηρώ είναι ότι έρχεται από ένα εξαιρετικά στερημένο περιβάλλον. Ζει μια ζωή στερημένη. Ζει μια ζωή στην οποία δεν χαίρεται ο ίδιος η ίδια τη ζωή της Και έτσι κάνει μια προβολή της δικής του κακίας Της δικής του μιζέριας Της δικής του, του δικού του μίσους για το δικό του εαυτό Πάνω στους ανθρώπους τους άλλους Δηλαδή εγώ μισώ τον εαυτό μου Εγώ μισώ τη ζωή μου. Εγώ δεν χαίρομαι, δεν είμαι ευτυχισμένο. Άρα να μην είναι κανεί ευτυχισμένο και θα σε κάνω και σε να νιώθει άσχημα. Απαγορεύεται οι ψυχολόγοι να μεταφέρουν στου θεραπευόμενου του τα κομπλεξιλίκια του. Γι' αυτό οι ψυχολόγοι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν ψυχοθεραπεία σε άλλο ψυχολόγο at all times. Σε, σε όλε τι φάσει. Εγώ εδώ δεν βλέπω κόσμο και κάνω ψυχοθεραπεία. Για να κάνω τα βίντεο, θεωρώ ότι δεν είμαι σε θέση να κάνω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, αν δεν είμαι ίδια ψυχοθεραπευόμενη. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Και όταν έγραψα στο φίλο ότι θα κάνω το βίντεο, μου έγραψε. Γεια σα και πάλι. Ισχύει αυτό που μα είπε ο ψυχολόγο τη σχολή μα ότι για να βοηθήσεις κάποιον ως ειδικός ψυχικής υγείας πρέπει να έχεις παρόμοια βιώματα με αυτόν. Μα είπε επιλέξει ότι είναι ανήθικο να είσαι παιδοψυχολόγος και να μην έχεις αλλάξει μία πάννα. Και αυτό το ρωτάω γιατί ως γκέι ίσως πρέπει να διαλέξω έναν ψυχοθεραπευτή που είτε έχει μία ειδίκευση είτε είναι ο ίδιος ΛΟΑΤΚΙ. Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις γιατί ξέρω πόσα πολλά μέλη λαμβάνεται η κυρία Θέκλα. Αγάπη μου, δεν ξέρω αν είναι ανήθικο να είναι παιδοψυχολόγος κάποιος ο οποίος δεν έχει αλλάξει ούτε μία πάννα... Ε, το να είσαι παιδοψυχολόγο είναι μια σπουδή πολύ συγκεκριμένη με πολύ συγκεκριμένα μεταπτυχιακά και πολύ συγκεκριμένη ειδίκευση που σε κάνει κατάλληλο να είσαι παιδοψυχολόγο. Διαφωνώ ότι για να είσαι παιδοψυχολόγο πρέπει να έχει δικά σου παιδιά. Διαφωνώ. Ε, Επίση, για να είσαι παιδοψυχολόγο περνά μέσα από εκπαίδευση που εκεί την εκπαίδευση την κάνει υπό εποπτεία άλλων μεγαλύτερων παιδοψυχολόγων οι οποίοι σε βοηθούν ενώ εκπαιδεύεσαι μαζί με παιδιά, οπότε δεν ισχύει αυτό. Τώρα, όσον αφορά στο σε ποιους ψυχολόγους πρέπει να απευθύνονται οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι, νομίζω ότι πρέπει να απευθύνονται σε ψυχολόγους που είναι ΛΟΑΤΚΙ friendly, που είναι φιλικοί ως προς την ομοφιλοφιλία και τον ερωτικό προσανατολισμό... το διαφορετικό και την οπια διαφορετικότητα. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι ο ίδιος queer... να είσαι ο ίδιος ένα άτομο που έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό... για να καταλαβαίνει τα θέματα που έχουν να κάνουν... με ένα διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Όμως η αλήθεια είναι ότι οι ψυχολόγοι... Οι οποίοι έχουν και ίδιο διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό... σαφώς και οι οποίοι έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους και έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και εξασκούν το λειτουργήμα του ψυχολόγου και παράλληλα ψυχοθεραπεύονται εκεί ήδη φαντάζομαι πως θα είναι ιδανικοί θεραπευτές για κάποιον ο οποίος είναι και ο ίδιος ομοφιλόφιλος όμως σίγουρα, σίγουρα όταν ένα άνθρωπο με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό επιλέγει ψυχολόγο, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αν αυτό ο ψυχολόγο είναι καλό ψυχολόγο. Γιατί και κατά τη γνώμη μου, ένα ψυχολόγο ο οποίο δεν διάκειται φιλικά προ τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα, δεν είναι καλό ψυχολόγο. Είναι για τα μπάζα, αν υπάρχει τέτοιο. Εδώ θέλω να πω ότι στην Κύπρο, εξ όσο γνωρίζω, υπάρχει η ομάδα τη Accept οι οποίοι εργοδοτούν ψυχολόγο ή παραπέμπουν σε ψυχολόγο και υπάρχουν και αντίστοιχες ομάδες στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορείτε να, να απευθυνθείτε σε οργανωμένα σύνολα. Accept Loatki ονομάζεται στην Κύπρο. Υπάρχει και στην Ελλάδα άραγε. Ένα λεπτό. Δεν τα ξέρω αυτά καλά, αλλά μπορούμε να τα ψάξουμε. Δεν είναι κακό να τα ψάξουμε. Έκανα τώρα ένα γρήγορο Google Search και έχω βρει τη γραμμή για την Ελλάδα 11528. Και στο σελίδα τους είναι 11528.gr. Μια γραμμή σε στηρίζει. Γραμμή ψυχολογική στήριξης. 11528 28 Παύλα δίπλα σου για λεσβίες, γκέι, αμφί, τρανς, κουίερ και ίντερσεξ τις οικογένειες τους και για εκπαιδευτικούς, τα ΛΟΑΤΚΙ πρόσωπα δηλαδή. Λειτουργεί για όλη την Ελλάδα και είναι δίπλα σου. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε τη στιγμή που το χρειάζεσαι περισσότερο. Μπορεί να μα μιλήσει ανοιχτά για οτιδήποτε σε απασχολεί, δυνατότητα επικοινωνία και μέσω Skype. Η γραμμή 11528 λειτουργεί από Δευτέρα Παρασκευή 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Μάλιστα. Και λέει χρεώσει. Λέει αν τηλεφωνά από κοσμοτέ, πληρώνει κανονικά αστική κλίση είτε από κινητό είτε από, είτε από σταθερό. Αν τηλεφωνά, λέει από κινητό Vodafone είναι δωρεάν. Αν τηλεφωνά από σταθερό Vodafone υπάρχει χρέωση κανονικά. Άρα η γραμμή στην Ελλάδα είναι ε, 115-28. Και είναι τέσσερι, λέει, οι οργανώσει που ένωσαν φωνή, ένωσαν δυνάμει σε ένα κοινό όραμα. Είναι η και ομοφιλοφιλική λεσβιακή κοινότητα Ελλάδα, η Θετική Φωνή, άνθρωποι και HIV, το Athens Pride και το Θεσσαλονίκη Pride. Μάλιστα. Θα βάλω στην, στην περιγραφή του βίντεο ε, τόσο τα στοιχεία για την Accept CY, όσο τα στοιχεία και για το 11528.gr, για να πάρετε ε, την ευκαιρία, για να εκμεταλλευτείτε αυτές τις δυνατότητες. Ε, και μπορεί να συμβουλευτείτε και στη γραμμή 11528, αλλά και στην Accept, μιλώντας τους, να σας συστήσουν ε, ΛΟΑΤΚΙ και friendly, ε, δηλαδή ψυχολόγους οι οποίοι είναι φιλικοί και είναι εκπαιδευμένοι σε σχέση με θέματα φίλου και ερωτικού προσανατολισμού. Κανονικά θα έπρεπε όλη η ψυχολογία να είναι φιλική και όλη η ψυχολογία να είναι εκπαιδευμένη. Πραγματικά ελπίζω το πρόσωπο αυτό το οποίο περιγράφει ως ψυχολόγο ο φίλος που έστειλε το mail να μην είναι ψυχολόγος. Να είναι κάποιος η λέει πως είναι ψυχολόγος αλλά να μην είναι. Ελπίζω να μην είναι πραγματικά. Λοιπόν, πραγματικά. λοιπόν ε, θυμώνω, θυμώνω γιατί, ξαναλέω, έχει 50 χρόνια, 50 χρόνια, 50 ολόκληρα χρόνια που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανακοίνωσε σε όλο τον κόσμο επισήμω ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια μετά από ενδελεχή επιστημονική μελέτη του ζητήματος. Και υπάρχουν μια σειρά από μελέτες και έρευνες οι οποίες δείχνουν την κληρονομικότητα όσον αφορά στην ομοφιλοφιλία και το διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Δεν είναι πράγματα που τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου ή τα βγάζει η αξέπτα από το μυαλό τη ή τα βγάζουν οποιασδήποτε άλλε οργανώσει από το μυαλό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το γεγονός ότι για αιώνες η Εκκλησία και απολυταρχικά καθεστώτα δίωκαν και διώκουν ακόμη σε κάποια θεοκρατικά κράτη τους ομοφιλοφίλους ανθρώπους, αυτό δεν σημαίνει ότι η ομοφιλοφιλία είναι κάτι κακό, είναι μια ασθένεια που πρέπει να κάνει θεραπεία για να ξεπεράσει αυτή την αρρώστια. Λοιπόν, να πω και λίγα πράγματα για την ψυχοθεραπεία εδώ πέρα. Ξέρω πώ είναι μεγάλη τρίτη. Ξέρω πω κάποιοι από εσά σκέφτεστε ότι ε, ίσω θα έπρεπε το περιεχόμενο αυτή την εβδομάδα να είναι σχετικό με τι παραδόσει μα και με το γεγονό ότι περνάμε τη μεγάλη εβδομάδα. Αλλά θεωρώ ότι τέτοια θέματα είναι πάρα πολύ σχετικά και με την ουσία του χριστιανισμού. Εντάξει, για του ανθρώπου οι οποίοι είναι θρήσκοι και είναι χριστιανοί. λέω για τον χριστιανισμό, επειδή περισσότεροι οι οποίοι παρακολουθούν το κανάλι μα έχουν βάφτει στη χριστιανή. Δεν ξέρω αν είναι θρήσκοι όχι, αλλά έχουν αυτή τη θρησκεία. Κάποιοι είναι ενεργώ θρήσκοι, κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, η ουσία του χριστιανισμού έχει να κάνει με την αγάπη και έχει να κάνει με την αποδοχή. Και είναι εξαιρετικά υποκριτικό, εξαιρετικά σχιζοφρενογόνο από τη μια να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείσαι, να κοινωνεί, να συμμετέχει στα μυστήρια και από την άλλη να βγαίνει έξω από το σπίτι σου και να κοροϊδεύει στον δρόμο οποιονδήποτε άνθρωπο έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό ή να λες στο παιδί σου ότι θα πεθάνει ο πατέρας σου αν μάθει ότι είσαι γκέι ή είσαι άρρωστος και πρέπει να αλλάξει ή ακόμη χειρότερα να θεωρήσει ότι είσαι ψυχολόγος και να λες εδώ, οι σχέσει μεταξύ straight δεν πετυχαίνουν, θα πετύχουν οι σχέσει μεταξύ gay και διάφορε άλλε αρλούμπε και μαλακίε και ψέματα. Θα σα πω το εξή. Όταν τελείωσα τι σπουδέ μου το 1998 και ξεκίνησα να εργάζομαι ιδιωτικά στην Κύπρο, όταν τελείωσα τι πρώτε μου σπουδέ, τι βασικέ, ε, ήμουνα θρήσικα ακόμη και στην εκκλησία πήγαινα και σε κατοικητικό σχολείο δίδασκα. Τότε εκείνη την περίοδο. Μου έτυχε δύο-τρει περιπτώσει στι οποίε ήρθαν οι γονεί και έφεραν τα νεαρά παιδιά του σε σχολική ηλικία, όχι εφηβική, σχολική ηλικία, πρώτη σχολική ηλικία, δηλαδή 7 με 10 ετών. Τρία διαφορετικά αγόρια, και μου του έφεραν λέγοντα μου: Ότι έχουμε τεράστια ανησυχία, μήπω το παιδί μα βγει γκέι, και το φέραμε σε σένα για να μα βοηθήσει, ώστε το παιδί να μην βγει γκέι. Και. Ήμουν εξαιρετικά θρίσκα εκείνη την περίοδο. Το ξανατονίζω. Ήμουν θρίσκα. Και θυμάμαι ότι ε, έκανα τη δουλειά μου όπως θα έπρεπε να την κάνω. Ε, μίλησα στους γονείς για το γεγονός ότι ο ερωτικός προσανατολισμός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν, το, δεν συμβαίνει λόγω του ότι οι γονείς έκαναν κάτι λάθος. Του ανέφερα για τι μελέτε που μα εξηγούσαν στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητέ μα, που μα έλεγαν ότι ήταν άκυρε επιστημονικά εκείνε οι μελέτε που έλεγαν, για παράδειγμα, ότι αν η μητέρα έχει άγχο τον 7ο μήνα, τότε ο γιο τη θα βγει γκέι, ότι δεν ισχύουν επιστημονικά αυτά τα στοιχεία. Και του έλεγα ότι α, δεν ξέρω αν το παιδί σα είναι γκέι, πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω και το ίδιο τώρα είναι μικρό και δεν μπορεί να ξέρει, μην ασχολείστε με το αν το παιδί σα είναι γκέι, να ασχολείστε αν το παιδί σα είναι χαρούμενο, να ασχολείστε αν το παιδί σα είναι υγιέ ψυχικά και σωματικά, να ασχολείστε να εξηγιάνετε τι σχέσει μέσα στο σπίτι σα. Και με κάποιου, με δύο από αυτά τα τρία ζευγάρια, κάναμε και θεραπεία ζευγαριού μετά, γιατί υπήρχαν προβλήματα μέσα στη σχέση του. Όχι προβλήματα μέσα στη σχέση του, τα το οποία συνετέλεσαν στο να γίνει το παιδί του γκέι, αλλά με το που ήρθαν στο ψυχολόγο, ο ψυχολόγο ασχολήθηκε με τα πραγματικά ζητήματα, όχι το αν το παιδί γεννήθηκε γκέι ή όχι. Όχι. Και στι τρει περιπτώσει, τα παιδιά πλέον ενήλικα επικοινώνησαν μαζί μου και μου είπαν ότι παρακολουθούν το κανάλι μα, ότι βλέπουν τα βίντεο και ότι όντω είναι γκέι. Και όντω οι γονεί του είχαν δίκιο που κατάλαβαν πω τα παιδιά του είναι γκέι, αλλά δεν του έκαναν οι γονεί του γκέι, ούτε του έκανα εγώ γκέι με το να του πω. Uh, αποδεχτείτε το παιδί σας όπως είναι και αφήστε τον να εξελιχθεί. Τους είπα αν το παιδί σας ήταν straight και ήταν 7 χρονών θα ερχόσασταν να ανησυχείτε ότι το παιδί σας είναι straight δηλαδή θα ασχολιόσασταν με τη σεξουαλική ερωτική ζωή του παιδιού σας τα 7 του χρόνια μου είπαν όχι. Τους λέω τότε γιατί ασχολείστε με το αν είναι gay στα 7 του χρόνια Αυτή τη συζήτηση κάναμε και τους μίλησα πάρα πολύ για τα ζητήματα της διαφορετικότητας, τους μίλησα πάρα πολύ για το σεβασμό της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου, οποιασδήποτε ταυτότητας. Τέλος πάντων, ε, όταν πάμε στο ψυχολόγο, δεν πάμε στο ψυχολόγο για να μας βοηθήσει ο ψυχολόγος να συμμορφωθούμε με τους εκάστοτε κοινωνικούς κανόνες και να υποταχθούμε. Στο ψυχολόγο πάμε για να απελευθερωθούμε στο ψυχολόγο πάμε για να απελευθερωθεί το μυαλό μας από τις τύψεις, τις ενοχές, τις επικλήσεις, το συνέστημα, τις απαγορεύσεις και όλα αυτά που η εκάστοτε κοινωνία, η εκάστοτε προβληματική οικογένεια επιβάλλει στα μέλη της. Θεωρώ ότι ο ψυχολόγος είναι ένας ελευθερωτής άμα είναι σωστό στο λειτουργήμα του και άμα είναι έντιμο στο λειτουργήμα του. Και επίση ο ψυχολόγο, όταν έχει ένα δικό του πρόβλημα, όταν έχει κάτι στο οποίο δεν τα έχει καταφέρει ακόμη, όταν έχει ένα δικό του κομπλεξιλίκι, προσέχει πάρα πολύ και οφείλει να προσέχει πάρα πολύ να μην προβάλλει τα δικά του αρνητικά συναισθήματα και τα δικά του αρνητικά βιώματα πάνω στου θεραπευόμενου του. Ένα θα σα πω για χρόνια ολόκληρα βίωνα, όχι μοναχικότητα όπω βιώνω τώρα που την απολαμβάνω, βίωνα οδυνηρή μοναξιά και ταυτόχρονα δούλευα με ζευγάρια που τους ενθάρρυνα να καλυτερεύουν τη σχέση τους. Δεν πήγαινα να τους πω χωρίστε, διαλύστε τα, μείνετε κι εσείς μόνοι σας, όπως την αλεπού με αλεπούμε την κομμένη ουρά, είμαι εγώ μόνη μου και δεν αντέχω τη μοναξιά, να είστε όλοι μόνοι σας. Και χαιρόμουν και εξακολουθώ να χαίρομαι για ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι. Είχαμε αυτή τη συζήτηση αυτέ τι μέρε με την κόρη μου, μια φίλη μου η οποία είναι πολύ παθή. Ήταν πολύ παθή στην προσωπική τη ζωή. Έχει από το καλοκαίρι που έχει γνωρίσει έναν εξαιρετικό κύριο, ένα εξαιρετικό παιδί. Και τη έλεγα: Είμαι τόσο πολύ χαρούμενη, τόσο πολύ χαρούμενη που η φίλη μου έχει βρει τη την συντροφικότητα, που έχει βρει έναν άνθρωπο που επιτέλου τη σέβεται, την εκτιμά και μπορεί να έχει μια υγιή σχέση μαζί τη. Και χαίρομαι πολύ περισσότερο από τον είχα βρει εγώ έναν τέτοιο άνθρωπο. Σοβαρά. Ο ψυχολόγο πρέπει να βοηθάει να θεραπεύεται ο θεραπευόμενο, όχι να τον τραυματίζει ψυχικά όχι να τον αρρωστά. Και κάνουμε πολύ καλή έρευνα πρωτού πάμε σε κάποιο ψυχολόγο. Εξαιρετικά, κάνουμε έρευνα, ρωτάμε τι οι άνθρωπος είναι, τι εμπειρίες είχαν οι άλλοι θεραπευόμενοι μαζί του, τι απόψεις έχει. Αν ένας ψυχολόγος έχει απόψεις εξαιρετικά συντηρητικές και τις εκφράζει και δημοσίως ίσως ή τις έχει εκφράσει σε άλλους θεραπευόμενους του και το μάθουμε, δεν θα πάμε σε αυτόν. Και όπως έχω πει και στο βίντεο podcast για τη ψυχοθεραπεία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία δεν είναι τι ψυχοθεραπευτική τακτική ή τι ψυχοθεραπευτική μέθοδο επιλέγει ο ψυχολόγος, αλλά τι είδου σχέση δημιουργούμε μαζί του και αν υπάρχει αυτό που λέγεται therapeutic rapport, θεραπευτική συμμαχία αν νιώθουμε ότι αυτό ο άνθρωπο μα νοιάζεται, μα πονάει, μα συμπονεί, έχει ενσυναίσθηση για μα αυτό ο ψυχολόγο, αυτή η ψυχολόγο και πραγματικά θέλουν το καλό μα και να μα βοηθήσουν. Είναι απαράδεκτο ο ψυχολόγο να συνεργάζεται με του γονεί των το του, με του συζύγους των το του, για να προσπαθήσει να επιβάλλει στο θεραπευόμενο οποιαδήποτε άποψη υποκινούμενη. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είχαμε κάνει ένα βίντεο παλιότερα, αν θυμάστε πω πολύ παλιά, το 18 ίσως, στο κανάλι μου, στο κανάλι μας εδώ, με ένα παιδί ο οποίος μίλησε με αλλοιωμένη φωνή και με γυρισμένη την πλάτη, που έλεγε για έναν ιερέα στον οποίο πήγαινε και έκανε θεραπείες μεταστροφής. Οι θεραπείες μεταστροφής είναι επικίνδυνες, είναι εγκληματικέ και καταστρέφουν τη ψυχική υγεία και η ισορροπία των ανθρώπων και σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτέ οι θεραπείε μεταστροφή ερωτικού προσανατολισμού. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε καμιά περίπτωση. Αυτά στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τι πληροφορίε για την AcceptCY και τι πληροφορίε για τη γραμμή που σα είπα προηγουμένω. Ένα λεπτό να ξαναπούμε τον αριθμό τη γραμμή. Είναι η γραμμή 11528. Και θα βάλω και το link με το βίντεο που έκανα πρόσφατα το διηγητικό για την ομοφιλοφιλία και θα βάλω και το link με το βίντεο που έγινε παλιότερα στο κανάλι μας για τις θεραπείες μεταστροφής από έναν ιερέα. Αυτά. Την αγάπη μου. Αύριο θα έχουμε, σα το έχω πει και χθες, θα έχουμε στις 7 πρεμιέρα του βίντεο που έχουμε γυρίσει με τη Μαρία την Απατζίδη που θα μιλήσουμε για θέματα γυναικών, για θέματα προστασίες γυναικών και για θέματα ανεπιθύμητων μηνυμάτων που δέχονται στα social γυναίκες και φυσικά και για ζητήματα νομοθεσίες και λοιπά, που έχουν σχέση με τις γυναικοκτονίες και τα εγκλήματα μίσους, τα οποία εγκλήματα μίσους γίνονται και προς γυναίκες και προς ανθρώπους που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Αυτά. Θέλετε να είστε καλοί χριστιανοί όσοι επιθυμείτε να είστε καλοί χριστιανοί να αποδέχεστε όλους τους ανθρώπους. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό. Άκουσα πρόσφατα, και δεν το πίστευαν τα αυτιά μου, ότι ένας ιερέας που γνωρίζω, ο οποίος ήταν έτσι πολύ συντηρητικό παλαιότερα, πήγε μία γυναίκα να εξομολογηθεί σε αυτόν και του είπε ότι ο γιος της της έκανε coming out και της είπε ότι είναι gay. Και του είμαι, είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί ο γιος μου είναι gay, κλπ, Και της είπε ο ιερέας... Τη είπε ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η αμαρτία η δική σου να απορρίψει το παιδί σου από οποιαδήποτε αμαρτία ίσω κάνει το παιδί σου επειδή είναι ομοφυλόφιλο. Και αυτή η γυναίκα, η οποία έχει πολύ έτσι συντηρητικό τρόπο σκέψης... μετά από τις είπε ο αυτό το πράγμα, απελευθερώθηκε και αποδέχθηκε το γιο τη όπω πραγματικά είναι. Ε, αυτά. Αυτά. Ε, φαίνεται ότι οι άνθρωποι, όσο περνάει ο καιρό και όσο υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση γύρω από κάποια ζητήματα τα οποία θεωρούνται ταμπού και είναι απαγορευμένα και δεν μιλάνε οι άνθρωποι εύκολα γι' αυτά, αλλάζουν μυαλά ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαιρετικά συντηρητικοί. Θεωρώ απαράδεκτα όσα μου περιέγραψε ο φίλος ότι έγιναν προ τριετίας στην Ελλάδα από γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι ψυχολόγος. Απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Δηλαδή μιλάμε για χοντρά, χοντρά εγκληματικά λάθη. Αυτά. Την αγάπη μου σε όλους. Μου. Και ευχαριστώ πολύ τη φίλη τη Μαριάννα τη Μητά που μου κάνει δώρα αυτή την καρφίτσα που τη φοράω τώρα. Α, και τα σκουλαρίγγια είναι από τη Γιάννα την Κορελίδου. Μάλιστα, είπαμε είναι μεγάλη εβδομάδα, πλησιάζουν γιορτέ. Α, θέλω να πω σε όλους ότι είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια συναισθηματική απορρίθμιση και λόγω αλλαγής του καιρού. Αλλά γιορτές είναι, θα περάσουν, το είπαμε.